Μειώνονται κατά 60% οι συντάξεις όσων ασφαλισμένων βγήκαν στη σύνταξη μετά τις 12 Μαΐου του 2016 και συνεχίζουν να εργάζονται σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ κατά εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Ωστόσο, για τους αγρότες, ο κόφτης θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2016. Η εγκύκλιος αναφέρει πως οι συνταξιούχοι, λόγω γίγαντος φορέων κύριες ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκειται σε περιορισμό ή αναστολή των συντάξεών τους, σύμφωνα με εφαρμοστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, στους εξιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακταία στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις, κυρίες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.